thing. Bum 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 bing. You make my heart sing. Να μην μπορώ να έχω τα σχόλιά σας όταν βλέπετε τα βίντεο. Έλεγε η Άννα, εδώ είμαστε βλέποντας. Τα θεωρείς αυτά ακρότητες? Αυτό που βγάζει ο κάθε μόδιστρος και αυτά δεν σημαίνει ότι ταιριάζει και στην κάθε γυναίκα. Και ξέρεις, εσείς είστε πάρα πολύ λίγες οι κοπέλες που μπορεί να δείξει το ρούχο επάνω σου. Εγώ ή να το δείξει το ρούχο. Ξέρεις τι πιστεύω, ότι καλύτερα είναι να φορέσει το ρούχο. Αυτό που σου πάει. Και όχι να σε φορέσει το έτσι. Ρούχο. Το πιο κεντρικό ένα ρούχο που έχει φορέσει τη ζωή σου, ποιο είναι? Έχει κάνει μια κεντρικότητα. Ναι. Έκανα. Έκανα, παιδιά, έκανα. Έκανα. Λοιπόν, πήγα να πάρω ένα φόρεμα και λέω θα τα πετάξω κι εγώ όλα έξω. Λοιπόν, πλάτες εννοώ. Ωραίες πλάτες έχω. Έτσι δεν κρέμεται κανένα κρεατάκι από εδώ από εκεί. Μια χαρά είμαι κούκλα. Νταρντάνα γυναίκα εκεί. Πάω. Μια παιδιά, ωραία τουαλέτα, ανοιχτή η πλάτη. Πολύ ωραίο πράγμα. Με ένα φιόγκο πίσω. Δεν σου λέω. Λοιπόν, επί μία ώρα ρώταγα. Μα λέει η κυρία Θερούλη, σας πάει. Μου πήγαινε πραγματικά. Λοιπόν, σας πάει. Και εγώ της λέω, ναι, αλλά μήπως είναι πολύ ανοιχτό. Όχι, κυρία Θερούλη, φορέστε. Μήπως κάνω κάτι από. Από. Μπιπ. Από. Ναι, ναι. Προσέχεις. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι και αλλιώς μεγαλωμένη και μέσα από το στίβο. Ναι. Υπάρχει και ένας συντηρητισμός μέσα από τον αθλητισμό. Γι' αυτό εμένα μου αρέσει να βλέπω τα κόρισια έτσι πως κυκλοφορούν σε μένα. Και λέω ρε παιδιά, ναι, αλλά μήπως αυτό είναι. Και είπα για ένα μοντέλο. Και δεν είναι για μένα. Μήπως το προσβάλλω το ρούχο, δηλαδή. Έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, ξέρεις. Τελικά. Τύψεις. Ναι, μήπως προσβάλλω το ρούχο. Γι' αυτό είναι. Και όταν τελικά το πήγα στη μαμά μου και μου λέει, ωραίο, γιατί είναι πολύ αυστηρή, ξέρεις, σε. Το φόρεσε έξω. Το φόρεσα. Είχε απήχηση. Ναι. Καλά, τελείωσε. Ναι, παιδιά. Πέρασες ωραία. Πέρασε πολύ ωραία. Και εκεί να το κάνεις. Ήταν και αυτό που μετά ρώτησα κάποιους φίλους, γιατί ρε παιδιά, μόλις τα πετάξεις έξω, μαζεύονται. Ναι. Μαζεύονται. Είναι εκεί που δεν είναι κακό να μαζεύονται. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό να μαζεύονται. Καθόλου κακό να μαζεύονται. Καλό. Λοιπόν, νομίζω ότι το έργο αυτό έχει τελειώσει. Και καλά. Αυτό, καλά. Καλή έτσι, μπλούζια. Να το δούμε. Για το ένα κύκλο. Καλά, πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Μια γυναίκα γλάστρα έφτιαξε, παιδιά. Φαγή πάντα. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως κάτι γλαστράκι. Είναι καταπληκτικό. Να σας ευχαριστήσω όλες. Που μαζί με το τέλος της εργασίας της Έφης, που είναι γλύπτρια και αρχίζει και μια έκθεση ζωγραφικής τώρα. Αύριο. Αύριο. Όταν θα, νομίζω θα προβληθεί η εκπομπή μας, η έκθεση σου θα έχει ήδη αρχίσει. Θα έχει αρχίσει, ναι. Θα κρατήσουμε. Πού μπορούμε να σε δούμε? Μέχρι τις 28. Στην Γκαλερί Ξενικά 6 στο Χαλάνδρι. Ωραία. Εκεί λοιπόν θα ανακαλύψουμε και ένα άλλο ταλέντο της Έφης, γιατί. Καλό είναι να βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να μπαίνουν σε όλους τους χώρους. Εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τη Ρούλα. Την Άννα Βερούλη για αυτά τα φοβερά πράγματα που μας είπε σήμερα και ανακαλύψαμε άλλη μία μορφή της Άννας Βερούλη. Διότι έχω κάθε γυναίκα. Εγώ, και πια. Σαν τις γάτες είμαστε όλες. Έχουμε. Άρα πετυχημένος ο τίτλος της εκπομπής. Μην μου πεις. Πύργινη και θάλασσα και όλοι οι τίτλοι από κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Βασιλική, σας ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ επίσης. Είσαι πολύ όμορφη. Και όχι μόνο όμορφη, πολύ γλυκιά και πάρα πολύ καλά. Μικρή για να έχεις πολλά πετυχημένα χρόνια μπροστά σου. Έφη μου, σε ευχαριστούμε που μας έφτιαξες αυτό το ωραίο δημιούργημα. Κορίτσια, κορίτσια, γεια σας και αγόρια. Let me be your fantasy.